Ο Νίκο Ρογκάκο, λοιπόν, θα μα εξηγήσει τι ακριβώ συνέβη. Υπάρχουν δύο τροπολογίε που κατέθεσε ο κύριο Βρούτσι στι 5 παρατέταρτο. Ω έξι ώρα έχει κανονιστεί η ψηφοφορία στη Βουλή. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι αυτή την πρακτική κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι ούκω λίγε φορέ και με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε τροπολογίε. Όμω, την τελευταία στιγμή, πριν από μία ώρα, αυτό είναι που οδήγησε και όλα τα κόμματα να πούνε ότι πρέπει να αποσυρθούν τροπολογίε. Σε τι αφορούν αυτέ τι τροπολογίε. Η πρώτη είναι για τα εργασιακά, για τι απολύσει. Ναι. Δηλαδή, το αν θα υπάρχει αιτιολογημένος ή όχι λόγος απόλυσης. Εδώ με τροπολογία αυτή φεύγει ή όχι λόγο απόλυση. Εδώ με την τροπολογία αυτή φεύγει η αιτιολόγηση. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι έτσι κι αλλιώ ο εργαζόμενο, εάν φύγει, έφυγε από μια επιχείρηση και μπορεί στα δικαστήρια να ζητήσει πλέον την αιτιολόγηση. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των χρυσών συντάξεων. Ότι υπάρχει μια τροπολογία που βάζει ένα πλαφόν το 12 πλάσιο τη κατώτατη σύνταξη. Δηλαδή, κανεί δεν μπορεί να λαμβάνει σύνταξη πάνω από 4.608 ευρώ. Είναι οι χρυσέ συντάξει, μάση που λέγαμε, των και 20-24 χιλιάδων ευρώ. Τώρα αυτά τα δύο και ο χρόνος όπου κατατέθηκαν, οδήγησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλούν για κακή νομοθέτηση. Νίκος, ευχαριστούμε.